Χριστός Ανέστη. Ακόμη με την χάρη του Κυρίου ευρισκόμεθα μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και ακούγεται ακόμη το Χριστός Ανέστη και οι προσπάθειες της Εκκλησίας είναι να αποδειχθεί η Ανάσταση του Ιησού και η Θεότητα Αυτού. Είναι τα δύο βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Ότι πράγματι έτσι έχουν, ότι ο Χριστός πράγματι είναι το και Θεός και ότι ο Χριστός θα είναι. Αν ο Χριστός δεν είναι το Θεός, δεν μπορούμε να σωθούμε μη δι' άλλου τρόπου. Δεν υπάρχει σωτηρία για μας. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, άρα εμείς δεν θα αναστηθούμε. Όμως και Θεός ήτο και ο Χριστός ανέστη. Και κατά συνέπεια μια ορθή πίστη και ορθή πράξη επάνω σε αυτά το θέμα δημιουργεί προϋποθέσεις σωτηρίας του ανθρώπου. Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε για τα γεγονότα της Αναστάσεως. Η Εκκλησία με δύο περιστατικά, το Θωμά και τα σμυροφόρους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, μας πληροφόρησε ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη. Και αυτοί είναι οι μάρτυρες και υπερασπίσεων για τους θέλοντας και κατηγορίας για τους μη θέλοντας. Διότι πιστεύουμε ότι ο πατέρας μας είναι ο πατέρας μας. Ποιος μας τότε, η παράδοση μας τότε, ότι αυτός είναι ο πατέρας. Αυτή είναι η μητέρα. Ναι, παραδέχουμε μητέρα μου. Αυτό είναι κτήμα μου. Και αυτό το παραδέχουμε ότι είναι κτήμα μου. Το όνομά μου είναι αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι πώς με ονόμασα. Αυτό είναι ο νουνός μου. Ναι, όλα τα παραδέχουμε. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αυτό είναι το Παρίσι. Δεν έχω πάει. Αυτή είναι η Μόσχα. Όλα τα πιστεύω άνθρωπο. Γιατί λοιπόν να μην πιστεύω και αυτούς οι οποίοι ήρθαν εκεί και οι οποίοι ομολογούν και με το αίμα τους ακόμη ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη. Όλα αν τα πιστέψω δεν τον πειράζει τον Σατανά. Την Ανάσταση του Χριστού να μην πιστέψω, αυτό τον πειράζει τον Σατανά. Γι' αυτό και ακριβώς τη βάλει την Ανάσταση του Χριστού. Όλα οτιδήποτε να είναι ο Χριστός δεν τον πειράζει ο Σατανά. Να μην είναι Θεός ο Χριστός, αυτό τον πειράζει ο Σατανά. Γι' αυτό πολλοί τον παραδέχονται για ανωτέρα δύναμη, για ανώτερο όμ, για έναν έξυπνο, για έναν αμορφωτή, για έναν ηθικολόγο, για. Αλλά όταν γίνεται περί Θεού ο λόγος, σκοντάσουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να ακούσουν. Γιατί είναι κάτι το οποίο βλάπτει το Σατανά. Και ό,τι του Ιησού πειράζει το Σατανά και η Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει την ήττα του Σατανά. Γι' αυτό βάλλονται αυτά τα δύο πράγματα και ο άνθρωπος φτιάχνει χίλια δυο είδη πίστεως για να μην πιστεύει τη μία σωστή. Και αυτοί που λέγονται άπιστοι δεν πρέπει να λέγονται άπιστοι, πρέπει να λέγονται μάλλον έσπιστοι, γιατί πιστεύουν σε 999 ψεύδι για να απορρίψουν μία αλήθεια. Για να μην πιστέψουν σε μία και μόνο αλήθεια, την οποία όπως είπα βλάπτει το Σατανά. Ο Ματθαίος, ο Θωμάς λοιπόν και οι μυροφόροι, γυναίκες, μας μιλούν και μας λένε «Κύριοι, ο Χριστός ανέστη». Εμείς πληρώσαμε, πήραμε αρώματα, πήγαμε, μα τα φέραμε πάλι πίσω. Είχαμε τη στενοχώρια μας και θα μας μεταφέρει τον κόλυφον που είναι εκεί πέρα και εντούτησε φιλάγγελο μπροστά και τον έδιωξε τον ηλίθον αυτόν και έτσι μας βόχισε και είδαμε ότι είναι κενός το τάφος. Μας έστειλε και άγγελο και μας είπε «Τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών?» Μας είπε «Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων?» Όχι απλώς Ιησού, αλλά και Ναζαρινών και Εσταυρωμένων, διότι οι Ιησοί ήσαν κι άλλοι στην Παλιά Διαθήκη. Και όλα αυτά τα πράγματα μας πληροφορούν εμάς που ήρθαμε εκ των υστέρων και καλούμεθα να το πιστέψουμε για να είμεθα και μακαριστοί. Εωρακάζουμε Θωμά πεπίστευκας. Μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσετε. Όσοι εκ τιμών πιστεύσουν είναι μέσα σε αυτόν τον μακαρισμό που είπε ο Χριστός
διότι εμείς δεν τον είδαμε, δεν είμαι εκεί τότε, όμως επιστέψαμε στο κήρυγμα που μας έστειλε διαμέσου του Παύλου από την Πνίκα εδώ στα Αθήνα και διατηρούμε μέχρι τη σήμερα. Όταν περάσαμε αυτές τις δυο Κυριακές που παρουσίασε τους αυτόπτες μάρτυρες για να μας υπενθυμίσουν και να μας στερεώσουν στην πίστη της Αναστάσεως, τώρα κάνει έναν άλλον αγώνα η Εκκλησία να αποδείξει ότι είτο και Θεός. Η θεότης του Ιησού δεν αποδεικνύεται μόνο από τα γραφά, κατεξοχήν δε από τα έργα του. Τα έργα του Χριστού ήταν θεϊκά. Όπως και ο θάνατός του ήταν θεϊκός, όπως σας είπα προχθές. Είναι το ανθρώπινο. Διότι απέθανε κατά τον αντίθετον τρόπο. Κλείνα την κεφαλή παρέδωσε το πνεύμα. Εν αντιθέσει με εμάς που παραδίδουμε το πνεύμα και κλείνουμε την κεφαλή. Αυτός είναι θεϊκός θάνατος. Πέθανε την ώρα που ήθελε για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να μην του κατεάξουν τα σκέλη, να μείνει ολόκληρος σαν τον αμνών των τότε των Εβραίων, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν ότι αυτός είναι. Έπειτα λοιπόν από τις προσπάθειες αυτές έρχεται να μιλήσει για τη θεότητά του. Η θεότητα επαναλαμβάνεται και αποδεικνύεται τόσο από το γραφά όσο και από τα έργα του Χριστού. Ωραία, όπως κι άλλοτε έχουμε πει στα Χριστούγεννα που μιλούσαμε, το χαρακτηρίζει ο Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, λέγον «Ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα, βλέπω τα πάθη και ου χαρμούμε την ανθρωπότητα». Όταν ανοίγει τάφου, όταν με λόγον και μόνον εκβάλλει 6.000 δαίμονας από αυτόν που είχε τη λεγεώνα, όταν με λίγο σύελλον και λίγο χώμα φτιάχνει μάτια, όταν παραλίτους του θέτει η σκήνηση, όταν περιπατεί επί της θαλάσσης, όταν αποβγήσει όταν θέλει, όταν προσυσέβει ότι οι δύο ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου κλπ. Όλα αυτά είναι της θεϊκής της Θεός του. Δεν είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Το ότι δακρύζει, το ότι τρώγει, το ότι αγωνιά, το ότι υδρώνει, το ότι κοιμάται, αυτά είναι της ανθρωπίνης της Θεός. Αν θα ήθελαν οι εφοβλήτες θα μπορούσαν να τον διακρίνουν τον Θεό ως Θεό, εάν ήθελαν. Αλλά δεν θέλουν, εθελοτυφλούν. Αν πάρουν το Ευαγγέλιο θα βρουν χωρισμένο στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού και στην θεϊκή φύση του. Ήταν θεάνθρωπος, δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και άνθρωπος. Όπως δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και Θεός. Ήταν απάτορα, μήτορα, γενεολόγητος. Σαν άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα. Σαν Θεός είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα. Και τίποτε είχε το Μελχίσεδεκ της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτοί ως σπουδαστές των γραφών θα πρέπει να τα βρούνε αυτά και να τα συνδυάσουν ώστε να μην σκοντάσουν στο πρόσωπο του Ιησού, διότι άνεφε μου δύσεις τον Πατέρα, λέγει ο Χριστός, σαφώς. Κανένας δεν μπορεί να πάει εάν δεν περάσει από τη γέφυρα αυτή που λέγεται Χριστός. Η θεότητα του Ιησού λοιπόν από πολλούς απορρίπτεται. Γι' αυτό στη σειρά αυτή των Κυριακών η Εκκλησία, η πνευματική αυτή μητέρα, φέρει τα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν και τη θεότητα του Χριστού. Όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και τη θεότητα του Χριστού. Η ερχομένη Κυριακή, όπως ξέρετε, επωνομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Πρόκειται για ένα παράλυτο, όχι αυτόν που κατέβασαν από τη στέγη και απεστέγασαν, που μας το παρουσιάζει η Δευτέρα Κυριακή των νησιών, αλλά έναν άλλον παράλυτο, ο οποίος επί 38 χρόνια επερίμενε ένα θαύμα κοντά σε μια κολυμβήθρα επιλεγωμένη εβραϊκή γηθεσδά, που εκεί εκατέβαινε κατά κάποιον τρόπο σε έναν ανύποπτο χρόνο ένας άγγελος ετάρασε το ίδωρ και όποιος της ήρθε το πρώτος υγιείσε γένετο από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχετο. Σε αυτό το περιστατικό έρχεται ο Χριστός και πάλι να αποδείξει τη θεϊκή του φύση, τη θεότητά του. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αυτός είναι της κοινής καταστάσης. Το πέμπτο κεφάλαιό του και δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό ποτέ. Επιτρέψτε μου
να το μιλήσω από το βράδυ αυτό με όσον τρόπο επιτρέψει ο Θεός. Λέγει στο 5ο κεφάλαιο στίχος 1, «Μετά τάστα είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβω Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσαλήμης εν τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στοά έχουσα». Ή το λέει κάποια εορτή των Ιουδαίων. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα των εορτών των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι είχαν, όπως θα λέγαμε, αλφα τάξεως εορτάς και δευτέρας τάξεως εορτάς. Είχαν δηλαδή πρωτευούσας, όπως θα λέγαμε, και δευτερευούσας. Πρωτεύουσε εορτέ ή το Πάσχα, η Πεντηκοστή, η Σκηνοπηγία. Δευτερεύουσε σαν των κλήρων ή των φερούς, φουρίμ ή των νεομηνιών και των εγγενιασμού, του καθαρισμού δηλαδή του ναού που εθεωρείται δεδηλωμένος από τον Ηρώδη, όπως μας γράφει στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εδώ τώρα διχοτομούνται οι γνώμες, άλλοι λέγουν ότι το δευτερεύουσα εορτή των φουρίμ, των κλήρων, των λεγόμενων, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εστήρ το γάμα κεφάλαιο, άλλοι λέγουν ως παραδείγματι ο Χρυσόστομος και ο Κύριλλος της Ιερουσαλήμων λέγει ότι πρόκειτο περί της Πεντηκοστής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι ζωτικό, αν είναι έτσι ούτω ή άλλο. Το θέμα είναι ότι πράγματι ο Χριστός ανέβη εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ομιλεί επίσης ότι υπάρχει μία λεγόμενη προβατική κολυμβήθρα. Αυτή σήμερα, ως έχει περισσώσει η παράδοση, λέγεται δεξαμενή της Παρθένη. Και αυτή η κολυμβήθρα είχε αυτό το μυστήριο περιστατικό που σας είπα γρηγορότερα, που ο άγγελος κατήχετο σε ανύποπτον χρόνο κατά διαστήματα και ετάρασε το είδος. Λέγεται δε κατά τους ερμηνευτάς προβατική αυτή η πύλη, αυτή η είσοδος, διότι λέγει εξ από εκεί εισήρχοντο τα πρόβατα τα προστησίαν εις την πόλη. Τα πρόβατα προστησίαν εις την πόλη. Έτσι μας λέγουν οι ερμηνευτές. Υπήρχαν δε πέντε στοές, πέντε καμάρες όπως τα λέγαμε, και λέει και ένας αρχαίος ερμηνευτής, ο Ευθύμιος, πέντε στόλοι, στολωτές, έτσι, καμάρες υπήρχαν, και εκεί που ταυτοχρόνως είδω το είδωρο αυτό, κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων και του ύδατος κίνησης, οι οποίοι περίμεναν να κινηθεί το νερό. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράστετο το ειδό από τον άγγελο. Ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιείς εγένετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δεν είναι το μια θεραπευτική ιδιότης που απορρέει από αυτό τούτο το νερό, όπως έχουμε εμείς σήμερα τα ιαματικά λουτρά παραδείγματι, και πάνε άνθρωποι και θεραπεύονται από αθρητικά, από άσθμα, δεν ξέρω τι. Δεν πρόκειται περί θεού του ύδατος. Το ύδωρ καθε αυτό δεν είχε καμία ιδιότητα θεραπευτική. Ο άγγελος, το πνεύμα ή το εκείνο που δημιουργούσε την ίαση σε αυτόν που πρώτος εισήρχε το μέσα. Όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες μας, αυτό ήταν ένας τύπος της κολυμβήθρας, ένας τύπος του βαπτίσματος. Τι συμβαίνει στο βάπτισμα, τι υπάρχει στο βάπτισμα. Υπάρχει κολυμβήθρα, υπάρχει νερό, υπάρχει ο ασθενής
εις την ψυχή ο μέλλον να βαπτιστεί. Και τι άλλο χρειάζεται τώρα? Και Πνεύμα Άγιο να ευλογήσει το είδωρ τούτο. Εάν Πνεύμα Άγιο δεν ευλογήσει το είδωρ, εάν δεν ευλογήσει το έλεο, τίποτα. Εάν δεν εξορκιστεί το είδωρ, να φύγουν τα όρατα πνεύματα, τα σατανικά από μέσα, τίποτα. Ήταν ένα τύπο της κολυμβήθρας. Κολυμβήθρα και εκεί, κολυμβήθρα και εδώ. Πνεύμα εκεί άγγελος, πνεύμα και εδώ. Είδωρ εκεί, είδωρ και εδώ. Ασθενής εκεί, ασθενής και εδώ. Οτιδήποτε νοσήματι, οτιδήποτε αμαρτία εδώ. Διότι θα γνωρίζετε νομίζω ότι το βάπτισμα καθαρίζει τον άνθρωπο εκτός από το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά και οποιαδήποτε ηθεμημένη αμαρτία αν και αν έχει. Γι' αυτό οι πρώτοι μεγάλοι χριστιανοί, οι οποίοι ήρχονται εις Χριστόν, που δεν προέρχονται βέβαια από χριστιανικές οικογένειες, αυτοί ανέβαλον όσοι είχαν αντιληφθεί αυτή την ιδιότητα του βαπτίσματος και την χάρη, ανέβαλον όσο μπορούσαν το βάπτισμά τους για αργότερα. Διότι το βάπτισμά τους τότε θα ήταν γενική κάθαρση όλων, για να βρεθούν δηλαδή προς το τέρμα του θανάτου των κάπως πιο καθαροί. Το βάπτισμα, θα γνωρίζετε ασφαλώς, ότι καθαρίζει τον άνθρωπο, εάν είναι βέβαια μεγάλος εκτός του προπατορικού αμαρτήματος και συμφιλιώνει αυτόν με τον Θεό, αλλά του καθαρίζει και τα συθελημένα σαμαρτία. Βέβαια, στο μωρό, το οποίο δεν έχει συθελημένα σαμαρτία, του καθαρίζει μόνο το προπατορικό αμάρτημα. Αν όμως ο άνθρωπος ξανααμαρτήσει, λερώσει ούτως υπήν το λευκό αυτό θεοήφαντο ρούχο της ψυχής του, ένδυμα, τότε υπάρχει το δεύτερον λεγόμενο βάπτισμα κατά τον Άγιον Γρηγόριο Νήσις, που λέγει «και δάκρυον στάξαν εις το δυναμί το λουτρό». Είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση, η οποία λέγεται δεύτερον βάπτισμα. Η μετάνοια και η εξομολόγηση καθαρίζει τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα, διότι δεύτερο βάπτισμα δεν γίνεται. Ένα βάπτισμα, μία πίστη, λέγει ο Παύλος, διότι το βάπτισμα που βαπτίζεται ο άνθρωπος ισοδυναμεί με την ταφή του Χριστού. Συνετάφημε εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού, λέγει σε ένα μέρος η περικοπή προδρομέων που μας διαβάζουν στο βάπτισμά μας στον Απόστολο. Αυτό λοιπόν που συνέβαινε εκεί ήταν ένας τύπος αυτού του βαπτίσματος που συμβαίνει εδώ και έχει ίσες όσες έτσι παρομοιώσει. Διαφέρει όμως το εξής, ότι εκεί κατά καιρούς το Πνεύμα εκατέβαινε και σε ανύποπτον χρόνο που δεν ήξερε κανείς ή το υποχρεωμένος κάποιος να περιμένει, όπως λέγαμε, επίσκοπον εκεί έτοιμος να τρέξει να αρπάξει, όπως τα λέγαμε, την χάρη. Και γι' αυτό, όπως αναφέρει στη συνέχεια, αυτός ο δυστυχής, ο παράλυτος των 38 ετών, μη ικανός να τρέξει προς τα εκεί, άλλοι ήρθοντο με λιγότερα σφάλματα στον οργανισμό τους ή βοηθούμενοι από άλλους, και έφταναν και του έπαιρναν την ευλογία. Διαφέρει λοιπόν, λέγω, το βάπτισμα εκείνο, ο τύπος του βαπτίσματος τούτου της θυσίας, διότι το βάπτισμα εκείνο είναι το κατά καιρός, το βάπτισμα τούτο είναι όποτε εμείς θέλουμε. Αν παραδείγματι τώρα εδώ θέλουμε να κάνουμε μυστήριο, είτε πρωί είναι, είτε βράδυ είναι, είτε νύχτα είναι, είτε μεσημβρία είναι, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνα, είτε άνοιξε, οποιαδήποτε ώρα, βάλει ευλογητός ο Θεός ο ιερές και βαπτίσει τον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιον, ανά πάσα στιγμή καθαρίζει τους προσερχομένους και τους προσθέτει βαπτιζομένους εις την Εκκλησία μου. Αυτή είναι μια διαφορά μεταξύ της ενεργίας εκείνου του βαπτίσματος που ήταν τύπος τότε και της χάριτος εκείνης και της χάριτος της δυνής που συμβαίνει στο βάπτισμα που τύπος του ήταν εκείνος τότε.
Στη συνέχεια όλα αυτά μας τα έκανε σαν ένα πρόλογο, σαν μια είσοδο για να μας μιλήσει τώρα για ένα άλλο σοβαρό περιστατικό το οποίο λάμβανε χώραν εκεί και διαδραματίζεται επί πολλά έτη. Λέγει στη συνέχεια του εδώ το εξής: «Ειν δέτης άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουν διασθενή αυτού». Υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος εκεί, όπως θα λέγαμε, πριν γεννηθεί ο Χριστός. Διότι ο Χριστός, αν παραδεχτούμε ότι πρώτου πάθους του επέρασε από εκεί, 33 περίπου ετών, αυτός είναι 38, και 5 χρόνια μπροστά, πριν γεννηθεί ο Χριστός, αυτός ήταν εκεί πέρα. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό: «Θέλεις υγιείς γενέσαι». Απεκρίτη αυτό ο ασθενών: «Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ίνα όταν ταραχτεί το είδος, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Ενώ δε εγώ έρχομαι, άλλος πρόε μου», πιο δυνατός όπως θα λέγαμε, «καταβαίνει». Και έτσι περιμένω εδώ 38 ολόκληρα χρόνια. Γνούς ο Ιησούς ότι πολλήν χρόνων έχει. Τι πάει να πει αυτό? Πολλοί λέγουν: «Με ξέχασε ο Θεός, με εγκατέλειψε ο Θεός». Ούτε σε ξέχασε, ούτε σε εγκατέλειψε ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει από πότε πάσχεις, από τι πάσχεις και ποιος είναι υπεύθυνος που εσύ πάσχεις. Πάντοτε το γνωρίζει. Γιατί δεν έρχεται να σε θεραπεύσει ή να με θεραπεύσει? Είναι ειδικός λόγος αυτό. Είναι μέσα στη σοφία και στα κρίματα του Θεού. Μη εκβιάζεις τον Θεό, διότι πολλές φορές προκύπτει χειρότερο αν δεν προσέξουμε όταν ο Θεός μας δώσει ένα δώρο, την υγεία μας σε παραδείγματι, ή μας βγάλει από έναν πειρασμό ατομικών, οικογενειακών, δεν ξέρω τι. Μπορεί να πάθουμε χειρότερα και εν την πανσοφία του δεν μας λύνει από το ποδάρι ή που εδέθημε ή που μας έδεσε για να μας εξασφαλίσει. Είναι σοφία του Θεού και ποτέ μη εκβιάζουμε το Θεό. Να συνηθίσουμε να μας γίνει πίστης κτήμα να του λέμε: «Γεννηθεί το θέλημά σου, έθενε». Όχι το θέλημά μου, διότι εμείς πολλές σοφίες του λέμε: «Κάμε με και θα δεις». Ούτε τα ταματά μας, πολλοί άνθρωποι, τα ταματά μας δεν τα πραγματοποιούν. Τόσο επιλύσμον εσύνεθα μετά την ίαση. Σλήψη είναι αυτή που τον άνθρωπο τον βασάζει κοντά στο Θεό. Το Πνεύμα το Άγιον δια του Δαβίδ λέγει σαφώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ότι «εν τη θλίψη μου σε εμνήσει». Εν τη θλίψη μου. Και όταν τα πράγματα είναι καλά, ο Θεός είναι ψηλά για μας. Όταν τα πράγματα όμως αλλάξουν και άρχουν σκίσουν σύννεφα ή στην υγεία ή στην οικογένεια ή στα οικονομικά κλπ, τότε αρχίζουμε να τον κατεβάζουμε πιο κοντά, το κατεβάζουμε πιο χαμηλά το Θεό. Και όταν αποκατασταθεί, φύγει το σύννεφο, ξανά ψηλά πήγαινε. Θα σου μιλήσουμε όποτε θα σε έχουμε ξανά ανάγκη. Ναι, είμαστε αγνώμονες, είμαστε αχάριστοι. Εάν η δυνάμη, αν είχα την πρόνοια μάλλον να κρατήσω την αχαριστία των πιστών που έχουν δεχτεί θαύματα από την Θεοτόκον και από τον Άγιο Νεκτάριο,
θα σας έλεγα ότι 60% παρουσιάζονται αχάριστοι, οι οποίοι απολαμβάνουν κατά την αχαριστία του, διότι οι Άγιοι, γενικά το θείο, δεν εμπέζεται αφενός και αφετέρου φύγεται τα ψυχά και επαναλαμβάνει την ασθένεια για να μας υπενθυμίζει να μην είμαι θα επιλύσμονες και ψεύσες. Το 60%. Διαβάστε την Αγία Μαρίνα του Ιουνίου που θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Θα είδε στα 50 θαύματα, τα 40 είναι αχαριστία. Τους έκανε καλά και δεν το δημοσίευσαν όσοι είχαν υποσχεθεί. Δεν τους κάλεσε κανένας, αυτοί υπεσχέθησαν και εντούτοις υπέθησαν. Ήμεθα είναι αλήθεια, γι' αυτό και ο Χριστός στην περίπτωση, αν θυμίστε τον λεπρόν, είπε «Ουχή οι δέκα εκαθαρίστητε, οι δε εννέα που ένας μόνον γύρθε να πει ένα ευχαριστώ». Ναι. Έχει το λόγο του λοιπόν ο Θεός πολλές φορές που δεν απαντά. Αν θέλει κανείς να εξετάσει την απάντηση που έδωσε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος 38 χρόνια εκεί στην εργασία κάτω από τη ΣΤΟΑ εκαλλιεργήθηκε εις βάθος τόσο, θα δικαιολογήσει το Θεό που πολλές φορές δεν απαντά στας αιτήσεις μας και στας παρακλήσεις μας. Είδατε πόσο απλά του απήντησε. Φανταστείτε ένας άνθρωπος για να αμαρτήσει και εξαιτίας των αμαρτιών του να φτάσει στα χάλια της παραλυσίας και να έχει 38 χρόνια εκεί, πρέπει να βγάλουμε ένα νούμερο ανθρώπου τώρα άνω των 60 ετών. 38 στο κρεβάτι. Δεν του χρειαστήκανε και 20, 22, 25, 30 να κάνει τις τρέλες του για να γίνει παράλυτος. Θα του χρειαστήκανε. Ας βάλουμε λοιπόν 25 και 38, πάμε 63 ετών. 63 χρόνια αν ζει στην Ήπεθρο, έχεις το χαρακτηρισμό των 63. Αν ζεις όμως κάτω από τα ύδατα και τη δροσία και την κακία και την αδιαφορία του κόσμου, θα δείχνεις ότι είσαι 100. Είναι φυσικό. Θα έπρεπε να έχει γεράσει πιο πολύ. Και να του πηγαίνει τώρα ένας νεαρός μπροστά και να του λέει, θέλεις να γίνεις καλά. Τι, δεν υπάρχει πιο εμπαιγμό, πιο παράξενο πράγμα, πιο ανακόλουθο πράγμα. Και εντούτοι, δεν δυσαρεστήθη καν. Δεν τον κοίταξε πλάγια και ερωτηματικά. Του μίλησε σαν να μιλούσε φυσιολογικότατα. Σαν να μίξες μια βρύση που δεν πρέπει να βγάλει τίποτα άλλο μη νερό. Άνθρωπο μου και έχω, αδελφέ μου, κύριέ μου, να με βάλει στο νερό. Όταν ταράσετε το είδος, άλλος έρχεται πρόεμο και εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, περιμένω εδώ 38 ολόκληρα χρόνια. Φυσικότατα. Αυτά μόνο καλλιεργημένοι άνθρωποι εις βάθος έχουν την δύναμη να τα παρουσιάσουν, κανένας άλλος. Και αυτή την καλλιέργεια του την έκανε η αρρώστια του και η κακία του κόσμου και η αδιαφορία του κόσμου. Διότι αυτό σαν παράλυτος ή το φυσικό να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό να φτάσει μέχρι εκεί. Ο άλλος μπορεί το χέρι του να είχε ξηρώνει, μα είχε τα πόδια του, έκανε δυο άλματα και πήγαινε γρηγορότερα. Ο άλλος είχε τον οφθαλμό του, είχε τα πόδια του, ο άλλος ξέρω εγώ τι είχε. Και έτσι βρισκόταν ο άνθρωπος πάντοτε πίσω, διότι αυτός ήταν παράλυτος. Έπρεπε λοιπόν κάποια, όπως τα λέγαμε, οργανωμένη φιλανθρωπία. Θα χρειαζόσατε, ξέρω εγώ, 4 χέρια, ίσως και περισσότερα, 4 πόδια, ίσως και περισσότερα, αλλά με υπομονή, με καρτερία. Θα καθίσουμε εδώ. Να σε βοηθήσουμε. Αλλά είμαι θα σκληρή. Αυτό που είπε έχει βέβαια και το δογματικό του μέρος, αλλά έχει και το ηθικό του μέρος. Ο παράλυτος είναι τύπος της παραλύτου ανθρωπότητος. Και αν δεν έρχονταν ο άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος, που οι Ευαγγελιστές λέγουν είδε ο άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου ο Χριστός, πάντοτε ο άνθρωπος θα εκείται το επί παραλυσίας. Αυτό το δογματικό μέρος, το οποίο συμβολίζεται εδώ. Αλλά υπάρχει και ηθικό μέρος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν άνθρωπο και μένουν παράλυτοι ή καταντούν παράλυτοι. Μην βλέπετε παραλύτους με πατερίτσες και με καροτσάκια. Μην το φαντάζεστε εκεί. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σαρκικό. Περισσότερο είναι πνευματικό. Υπάρχουν παλικάρια και νεάνιδες που είναι παράλυτες στην ψυχή.
παρότι έχουν ευσυτένεια και ρόμοι και δουλειές και πράγματα και θάματα και σου δίνουν μία γρουφιά και τρυπάνε τον τύπο. Αλλά είναι παράλυτη στην ψυχή. Και γιατί είναι παράλυτη στην ψυχή? Διότι άνθρωπο νουκέφτουν. Δεν έχουν μάνα άνθρωπο. Δεν έχουν πατέρα. Δεν έχουν διδάσκαλο. Δεν έχουν παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι λείπουν από την κοινωνία. Διότι αν οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται, οι άνθρωποι δεν θα ήταν παράλληλοι στην ψυχή. Αυτοί λείπουν σήμερα και καταντούν παράλληλοι. Διότι είναι υγιής η υπηρεσία, πρέπει να προσφέρει όλα. Ασθενή η υπηρεσία, να μην προσφέρει η κυρία. Να μην αγρυπνήσει, να μην λερώσει τα χέρια της. Τι να μένει και από σώτηση. Παθαίνει κάτι ο σκύλος, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, τρέχει αμέσως. Παθαίνει το λογικό σου ζώο, αδιαφορεί. Τηλεφωνεί. Δεν είναι δικά μας αυτά. Δεν έχω, λέει, άνθρωπο, γι' αυτό υποφέρω όλα τα χρόνια εδώ πέρα. Θα μπορούσε κάποιος να πάει να αναπτύξει πώς έχει το θέμα αυτό. Θα είστε, παιδιά, εσείς μπορείτε να πάτε και μόνοι σας αύριο. Τώρα που θα καθίσουμε μια μέρα δυο στο κρεβάτι εδώ, πλάι του, αφήστε να το κάνουμε καλά αυτό και εσείς μπορείτε, αύριο θα μπορείτε να πάτε. Εσύ το χέρι σου έχεις, δεν έχεις. Αλλά και ο άλλος δεν έδωσε ποτέ κανένα σε 38 χρόνια τη θέση του σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έμεινε εκεί πέρα. Αδιαφόρος αν τώρα αυτός καλλιεργεί στις βάθος, διότι όλη αυτή η κακία και η σκληρότητα και η αδιαφορία του κόσμου τον εβόχησε να καλλιεργηθεί εις βάθος, να σταματήσει να γίνει δηλαδή ταπεινός, να γίνει τάπης. Διότι ταπείνωση προέρχεται, όπως λέγουν, από τον τάπητα, από εκεί. Όσο τάπης πατιέται κάτω αδημαρτυρήτως, έτσι ακριβώς ο άνθρωπος, όσο και πατιέται από την κακία, τη σκληρότητα του κόσμου, αδιαμαρτυρήτως θα υποφέρει και καλλιεργείται εις βάθος. Διότι κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει, όπως καταλαβαίνετε, αν εμείς δεν βλάψουμε τον εαυτό μας. Επάνω στις σκέψεις αυτές που σας είπα, οι οποίες όπως γνωρίζετε πάντοτε δεν είναι δικές μου, αλλά είναι αυτόν που και εγώ μελετώ και διαβάζω, ακούστε πώς εκφράζονται οι Άγιοι για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, όπως σας είπα, οι οποίοι δεν έχουν και γι' αυτό δεν πηγαίνουν, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να φάνε για να επισκεφτούν κάποιον. Λέγει εδώ ο Θείος Χρυσόστομος το εξής: «Καν μηδέν έχεις εις συνεγήν το χάμνοντι, καν», λέει, «δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις στον άρρωστο, δια την παινία, γιατί είσαι πτωχός, σε αυτόν εισήγαγε». Πρόσφερε, λέει, τον εαυτό σου, πήγαινε τον εαυτόν σου. «Και την απορριμμάτων αυτό παράκλησιν προσένεγε». Και πες του δυο λόγια, παρηγόρησέ τον. Γιατί έχει βγει η έκφραση στο λαό «τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου πάρτο». Δεν ενδιαφέρουμε. Δηλαδή έχει δυο όψεις, βέβαια αυτό, αλλά εγώ το φέρνω από την αγαθή πλευρά. «Ούκ έχεις χρήματα, αλλά πόδας έχεις και στόμα και ρήματα. Ήσελθε λοιπόν, παρακάλεσον, διόρθωσον την αθυμία που έχει απελπιστεί ο άνθρωπος, που έχουν κλείσει τα πάντα επί κακό». Διαβάστε τις ημέρες προχθές. Από τον τρίτον όροφο ασθενής έπεσε και αυτοκτόνησε. «Έχετε τη γνώμη ότι είναι ακεραία η ευθύνη δική του? Έτσι μια στιγμή του ήρθε και έπεσε και έπεσε? Όχι, το εγκαταλελειμμένο. Θα είχε συγγενείς και γνωστούς από αυτούς που βλέπουν την υπόθεση από μακριά και την έχουν αναθέσει στον καθηγητή και τα φάρμακα και το χρυσό τον έχουν βγάλει έξω και τον έφερε ο άλλος, ο λεγάμενος, ο διάβολος, σαν πληθυσία και έπεσε κάτω και αυτοκτόνησε. Δώσουν φρικτό λόγο οι άλλοι που δεν την πρόσεξαν αυτή την περίπτωση. Αν τον παρηγορούσαν, αν τον βοηθούσαν, αν στεκόσατε πλάι του, πώς θα ήταν έτσι το πράγμα? Και δεν είναι το μοναδικό, όπως ξέρετε. Είναι πολλά. «Ήσελθε λοιπόν», λέγει, «παρακάλεσον, διόρθωσον την Αθηνία, ευθυνότερον ποιήσε και καρτερικότερον». Ποιήσε, Χριστός ήρθε
που δεν θέλει να υποφέρει ο Χριστός σε σταυρό. Αναμάρτητος είσαι, γιατί δεν κάνεις υπομονή. Όλα έχουν τέρμα. Μα και αν πεθάνεις, για να πεθάνεις δεν είναι, πρόσεξε την αθάνατο ψυχής. Έχεις πέντε λόγια να του πεις. Έχεις κάτι να τον παρηγορείς. Έχεις κάτι να τον στερεώσεις. Και θα σου κάνουν νόημα να ξανάρθεις αν δεν μπορεί να σου πει. Ναι, τόσο θα παρηγορηθεί. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Προτιμούμε να παίξουμε στο καφενείο, προτιμούμε να πάμε κάτω στο σινεμά, να πάμε στον υπόδρομο, να πάμε δεν ξέρω πού κλπ. Και να μην πάμε εκεί που σώζουμε και σωζόμεθα. Τις παροιμίες λέγει το εξής για ορισμένους που κλείνουν τα αυτιά τους στον πόνο, στην ασθένεια και γενικά στην ανάγκη του άλλου. Όποιος φράσει, βουλώνει τα ότα αυτού του μη εισακούσε ασθενούς και αυτός επικαλέσεται και ούκ έφτει ο εισακούον. Αφωνάξει αυτός κάποτε λέει, αλλά δεν θα βρεθεί κανένα να τον ακούσει, διότι έκλεισε τα αυτιά του στον πόνο και στην ανάγκη του άλλου. Για το άλλο δε που σας έλεγα, ότι εφόσον ο άλλος ο κατώτερός μας, όπως θεωρούμε εμείς, όταν είναι υγιής πρέπει να είναι προσοχή σε μας, όταν ασθενήσει όμως εμείς αδιαφορούμε και τον έχουμε σαν το γάτο μας ή σαν το σκύλο μας, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος το εξής: πολλοί των πλουσίων παρά των υγιενόντων ετούσι τας υπερησίας και απαιτούσι δίχαση γνώμη. Αξιούν δηλαδή χωρίς ντροπή και ζητούν να υπηρετηθούν από τους αδυνάτους ή δυνατοί. Νοσούτων δε ουδε μίαν φροντίδα τη θέαση. Όταν αρρωστήσουν όμως αυτοί οι καημένοι που μέχρι τώρα τους είσαν βοηθοί, αυτοί ουδε μίαν υπηρεσίαν προσφέρουν. Φέρει λοιπόν παράδειγμα τον Χριστό. Ο Σωτήρ, ούκ άνθρωπος στην αρχή γεννήθη, δεν ήταν άνθρωπος, έγινε άνθρωπος. Αλλά Θεός είναι μονογενής. Αλλά όμως υπέρ ανθρώπων άνθρωπος ηνέσχετο γενέστε. Καταδέχθηκε λέγει και έγινε άνθρωπος και έγινε όμοιος με εμάς. Χωρίς αμαρτίες βέβαια, όπως λέγει ο Παύλος προς Εβραίους. Σι δε άνθρωπος όν παρετεί τον ομόφυλον. Τον συνανθρωπό σου λέει. Αυτός ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος για να σε βοηθήσει εσένα. Εσύ που είσαι άνθρωπος, τι πρέπει να κάνεις τον ομόφυλό σου, τον άνθρωπό σου, τον ισότιμό σου? Παρετή συμπαθήν περί την ομογενή φύση. Δηλαδή παρετήσε, δεν συμπαθείς τη φύση σου, τον συνανθρωπό σου. Και ότε μεν άλογον χωμένη, επιμελή διακρίαν. Αν ο σκύλος σου πάθει κάτι, επιμελή σε λέει, για τον έχεις ανάγκη να σε εξυπηρετεί, να σε φυλάτει. Το δε λογικό ζώον των άνθρωπων, ως όχι και της ο άνθρωπός σου αρρωστεί περιοράς και ου προνοείς ότι λογικόν εσύ. Και είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Βγαίνουν αυτά από το παράπονο του ανθρώπου αυτού που είπε άνθρωπον ουκ έφε. Και αυτός που ήρθε για τον παράλλη των άνθρωπων, για την παράλλη των ανθρωπότητα να προσφέρει τα υπηρεσίες του, αμέσως έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία του. Και του είπε όπως ξέρετε ότι άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι πήγε σε αυτόν. Πλήθος πολύ ήτο, αλλά σε αυτόν πήγε. Και χρειάστηκαν 38 ολόκληρα χρόνια για να γίνει αυτό σε ανάλογον κατάσταση να δεχθεί το θαύμα χωρίς να πέσει μετά το θαύμα. Διότι ο Χριστός δεν κάνει τίποτα απρίσκεπτο. Ούτε εκτίθεται, ούτε εκβιάζεται από κανέναν να κάνει ζημιά. Πάντοτε προνοεί το συμφέρον του ανθρώπου. Γιατί δεν πήγε σε κάποιον άλλον? Αυτός είχε οριμάσει. Αυτός είχε γίνει δοχείον ανάλογον να δεχθεί το θαύμα. Γιατί χρειάζεται και η ανάλογος προετοιμασία. Η ταπείνωση και η πίστη που είναι το δοχείο εν το οποίο εισέρχεται το θαύμα. Και αν πολλοί δεν λαμβάνουν θαύμα, είναι διότι δεν έχουν το ανάλογο δοχείο φτιάξει, το κατάλληλο, για να
πάρουν αυτό το θαύμα. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός, όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, πήρε τον κράβατο αυτού και περιπάτη. Είναι δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Δεν τον έκανε λίγο καλά, άρχισε να αισθάνεται, να ξαμουδιάζουν τα χέρια του, να κινεί λίγο το πόδι του σήμερα και λίγο το άλλο του αύριο, αυτομάτως, έχοντα δύναμη να σκώσει κρεβάτι που τον σήκωνε 38 ολόκληρα χρόνια. Εγώ ομολογώ, δεν ξέρω εσείς μπορεί να είστε ζημλώντες μπροστά μου, ομολογώ ότι εάν με βάλουν να σηκώσω ένα κρεβάτι που ασφαλώς δεν θα ήταν κανένας ράντζος, να το σηκώσω, δεν μπορώ να το σηκώσω. Και εντούτοις ευρέθησαν δυνάμεις να σηκώσει το κρεβάτι ενώπιον πάντων και να φύγει. Πώς? Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και αυτό θα ήθελα να το ακούνε ή να το μάθουν μερικοί θεολόγοι οι οποίοι λέγουν το εξής. Όταν διαβάζουν στη Γένεση ότι ο Θεός είπε και εγένετο, εν μια ημέρα διεφόρησε, εν μια ημέρα έφτιαξε. Α, αδύνατον, αδύνατον. Χρονική περίοδοι, μεγάλες χρονικές περίοδοι είναι αυτά. Δεν μπορεί να είναι σε μια μέρα. Έπρεπε να φυσήξει και βοριά, να στεγνώσουν τα νερά. Πώς θα τα κάνει αυτά τα πράγματα ο Θεός? Αυτή είναι. Είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέπονται. Τώρα θέλει ο Θεός, αλλά πρέπει να φυσάει και ο καιρός. Άμα δεν φυσάει ο καιρός, τι να του κάνει ο Θεός? Αυτή είναι. Έπρεπε λοιπόν και αυτόν στα διακόνα του. Πάρει μπρος σήμερα, αύριο, εκεί θα κουνάει τα χέρια και να, ο άνθρωπος να πει. Αμέσως από παράλυτος 38 χρόνια παίρνει το κρεβάτι στον ώμο και περπατάει. Αυτός είναι ο Θεός. Παντοδύναμος ο Θεός. Για λίμονό μας πήγαμε και τυφλωθήκαμε στη Δύση και μας κάμανε ορθολογιστάς όλους. Και ερχόμαστε εδώ να πούμε το Θεό αδύνατο. Πρέπει να είναι και εδώ αδύνατος. Γιατί δεν είναι αδύνατος εδώ. Για δεν τον κάνει σταδιακό. Αμέσως πήρε το κρεβάτι και έφυγε. Αποτέλεσμα όμως αυτού του κρεβάτιου ήταν κάτι τι άλλο. Κάποτε ερωτήθηκε ένας, ποια μάτια λέει βλέπουν πιο καλά, και είπε διάφορες γνώμες. Άλλος είπε άλλη, άλλος είπε άλλη. Άλλος είπε τα μαύρα, άλλος είπε τα καστανά, άλλος είπε τα μπιμπιλά, άλλος. Ένας γέρον όμως είπε, τα μάτια που βλέπουν καλύτερα είναι τα φθονερά. Τα φθονερά μάτια είναι καμπύλη στροχιά. Βλέπουν τι γίνεται στην Αμερική τώρα. Θα πάει εκεί πέρα, θα λέει πω τι θα λένε τώρα. Αυτό που του λέω το λένε τώρα. Βλέπει εκεί πέρα. Και έτσι είπα να πει φθόνο. Ελάχιστο. Ο φθόνο την ημέρα την παρουσιάζει η νύχτα. Και την νύχτα την παρουσιάζει η ημέρα. Τον τίμιον άτιμον και τον άτιμον τίμιον. Μεγάλη υπόθεση. Ο φθόνος. Υπήρχε κατ' εκδοχήν γραμματής και φαρισαίος εναντίον του Χριστού. Μεγάλος ο φθόνος αυτός. Και οι άνθρωποι αυτοί ετυφλώθησαν. Και αντί να δουν και να θαυμάσουν, και τι είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, τον συλλαμβάνουν τον άνθρωπο ως ένοδο. Γιατί φέρει το κρεβάτι σου σήμερα Σάββατο στον άνθρωπο. Δεν το έκανα εγώ. Αυτός που με έκαμε γη με διέταξε. Και εγώ υπακούοντας τη διαταγή αυτού, αδιαφορώ το τι θα πείτε εσείς. Εμείς αυτού που είπαμε ότι υπακούμε το βαπτίσμα της, συνεχίζουμε να ομολογούμε και να το λέμε όπως το είπε ο σημερινός σήμερα. Αυτός ο οποίος μου είπε, με έκανε καλά, αυτός μου έχει δώσει την εντολή αυτή να το πάρω. Δεν το πήρα μόνο. Αυτός που μας έκανε καλά λοιπόν είναι το βαπτίσμα της εμάς και μας έγραψε στη Βασιλεία του Ουρανών. Μας έχει δώσει και ορισμένες εντολές. Εμείς τις πράττουμε ή φοβούμε θα τον κόσμο και το σταυρό μας ασκώσουμε και το κάνουμε κάτω από το σακάκι μας ή δεν το κάνουμε καθόλου. Αναπόλυτο. Και σε αυτό το σημείο συλλαμβανόμεθα ένα. Αυτός είχε την τόλμη. Δεν διάβασε πουθενά.
δεν άκουσε κηρύγματα. Δεν ήταν δυνατόν εκεί. Γρηγορότερα ζούσε τη ζωή τη αρκός του. Έπειτα παράλυτος με την κακία και την αδιαφορία της πληρότητας του κόσμου. Δεν άκουσε τίποτα. Εν τούτης μέσα του όμως υπακούει τώρα ότι κάτι υπερφυσικό πράγμα έγινε εδώ. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος άνθρωπος αυτός. Υπακούει. Αδιαφορεί για τους Εβραίους. Αδιαφορεί για τους γραμματίσια τους Φαρισαίους. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εσύ, ούκ εξεστήσει άρε τον γράβατον. Απεκρίθη αυτό. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπε άρον τον κραβατό μου και περιπάτη. Έχετε τη γνώμη τώρα αυτοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα το Χριστό, δεν αντελήφθησαν από πού το μυστήριον αυτό και ποιος το έκανε. Το γνώριζαν, ήταν πονηρία. Ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνθη άρον τον κραβατό σου και περιπάτη. Ποιος είναι αυτός που τόλμησε δηλαδή να σου πει σήμερα να πάρει το κρεβάτι σου και να περπατήσει. Ποιος είναι αυτός. Πείσε εσύ. Ο δε Ιαθής που κύβει τη σεστήνη. Δεν ήξερε να πει να αυτός είναι ή εκείνος είναι. Δεν ήξερε. Γιατί. Για ένα λόγο τον οποίο δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς. Και ακούστε το. Ο γάρ Ιησούς εξένεψεν όφλουόντος εν το τόπο. Χριστός, χωρίς να τον δει κανείς, χωρίς να αφήσει την ταυτότητά του, χωρίς να του πει λόγο, έκαμε το καλό και έφυγε και δεν ήξερε ποιος ήταν τώρα, τον έφυγε. Γι' αυτό όταν εμείς κάνουμε το καλό, ούτε τούτο το χέρι να το μαθαίνει. Αλλά εμείς αν δεν το μάθει, δεν το κάνουμε. Κύριε Παναγόπουλε, ορίστε. Έχω ένα κουστούμι, αλλά θέλω να πιάσει τόπο. Καταλάβατε. Δεν τον είδα να πιάσει τόπο. Ας το πούμε, κρατάει το δικό σου τόπο, πιάνει τόπο. Καταλάβατε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Κύριος δεν βλέπει τι κάνει, βλέπει πώς το κάνει. Διαβάσαμε ποτέ τη γλύση των Αγίων πώς επολιτεύοντο. Διαβάσε το γεροντικό ότι πολλάκης και ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάστηκε ως επέτη για να σιγομετρήσει και να ξεσκεπάσει την κακία μας και την αμυστικακία μας ή τον άλλον κλπ. Διαβάσε τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Μεγάλα μαθηματικά στο θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν έφυγε. Εμείς ό,τι θα κάνουμε θα θέλαμε. Ούτε ένα γράμμα δεν μας έγραψε. Ούτε ένα ευχαριστώ δεν μας έστειλε. Και αν ξύσει η μαντοβλητία το ψωμί, εγώ του το φορώ. Και το σακάκι φοράει, εγώ του το φορώ. Και ξέρει τι έχουμε κάνει εμείς για αυτό τον άνθρωπο. Ξέρει τι έχουμε κάνει εμείς για αυτό το παιδί. Θα πει βέβαια κανείς. Καλά, δεν πρέπει. Αν με ρωτήσει, πρέπει να σου απαντήσω ότι δεν πρέπει. Να ακούσεις τίποτα. Ούτε να ευχαριστώ. Γιατί τότε θα πιστεύσει ότι δεν το έκανε στο πρόσωπο, αλλά το έκανε στο Χριστό. Δεν το προσώπο. Και είσαι υποχρεωμένος να κάνει. Και δεν μπορεί να χειροκροτούν την πορτοκαλιά, γιατί κάνει πορτοκάλια. Ας μην κάνει, θα τη βάλουμε το καζάκι. Η δουλειά της να κάνει πορτοκάλια. Και εν τούτη, οι μη καλλιεργημένοι εις βάθος περιμένουν ευχαριστώ. Οι καλλιεργημένοι εις βάθος ούτε περιμένουν, ούτε δίδουν. Άλλοτε σας έχω μιλήσει και πάνω στο θέμα αυτό. Έχω εξτρατεύσει έναν, ο οποίος επί πολλά χρόνια είχα γνωρίσει το σανατόριο. Κατά κάποιον τρόπο, ορισμένοι αδελφοί όπως κάνουμε μια μικρή λογία, το συντηρούσαν, βοηθούσαν. Αν σας πω 10 χρόνια δεν έχω πάρει ένα ευχαριστώ, ουδέποτε. Ούτε σταματήσαμε να του δίνουμε αυτό που κάναμε σαν αδελφοί υποχρεωμένοι, ούτε ένα ευχαριστώ πήραμε. Προ λίγου καιρού μόνο, όταν πήγαμε να προσφέρουμε ξανά
στον οβολό μας την ανάγκη. Σε ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ. Δεν θέλω του λυκού τίποτα, διότι σφίχη η συνταξή μου έγινε από 400-800 και δεν έχω ανάγκη. Πού τέτοιε ψυχέ κατεβάζουν τον ουρανό κάτω. Τον ουρανό κάτω τον κατεβάζουν. Πού τέτοιε ψυχέ. Μου κοπεί το χέρι αν δεν ξαναδώσει. Σοβαρά θέλετε. Σου κοπεί. Γιατί τώρα έχει συγγνώμη το όχι. Κομμένο και τώρα είναι. Για δεν ενεργεί για το Χριστό και για τη δόξα αυτού. Ενεργεί για λογαριασμό. Πόσε φορέ ο Άγιο Ιωάννη ο Λεϊμόν δεν τα έχει πουλήσει το μοναστηράκι. Όχι του στέλνανε. Δεν τα είχε πουλήσει, δεν τα βρίσκαν στην αγορά και ξανά τα αγοράγαν και ξανά τα πουλούσαν. Και λέει, να δούμε, λέει, ποιος θα κουραστεί. Εσείς λέει να τα στέλνετε και εγώ να τα πουλάω. Και τα έπαιρνε και τα έδινε σε άλλους. Αυτό είναι το κάνω το καλό και ρίξω στο γυαλό. Και όταν ο Θεός θα ρίξει τα δίχτυα του, να βγάλει τα καλά από τα άσχημα, θα βρει και το καλό το δικό του. Διότι όταν θέλουμε εμείς να μας περιποιούνται τον εγωισμό μας και τα τιάστα, οι χειρονομίες που κάνουμε και άλλα, είμαστε απεσμένοι εκλεξιών και δεν μπορούμε να σταθούμε. Εν πάση περιπτώσει, τον Χριστό τον έχασε. Εν τον είδε, εν τον γνώριζε. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι εκείνοι που θέλουν να φυλάξουν τον εαυτό του. Και έρχεται κάτι στο νου μου και θα το ομολογήσω. Πιθανόν η ψυχή αυτή να είναι μαζί μας, εγώ τον γνωρίζω. Εδώ κάτω, εδώ μπροστά μου. Μια ψυχή μου ζητούσε χρήματα για να πάει στο εξωτερικό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, οικογενειακό. Και κάθε στιγμή μου μιλούσε, εγώ δεν είχα δεκάρα. Σκεπτόμουν όμως, θα τηλεφωνήσω σε φίλους μου και λοιπά που γνωρίζω, πω και σε κυρίες, αυτό και αυτό συμβαίνει. Βάλτε κάνα κατοστάρικο, ό,τι μπορείτε ο καθένας να έχει, 500 χίλια, ό,τι θέλετε. Και τη στιγμή που μιλούσα, έρχεται ένας κύριος και μου βάνει στο χέρι μου ένα χαρτί. Κρατήσε το, μου λέει, κύριε Παναγωγό. Εγώ δεν γύρισα καν να τον δω. Ούτε μου είπε ποιος είναι, ούτε τι είναι. Ούτε τον γνώρισα καθόλου τον άνθρωπο. Και εφόσον έδωσα ραντεβού με την ψυχή αυτή να έρθει αύριο να με συναντήσει, να δω τι θα μπορώ να έχω κάνει από πλευρά μου σε 9 ώρα, όταν πήγα σπίτι, το ανοίγω αυτό και βρίσκω 10.000 δραχμές μέσα. Αυτοί ήθελαν 6 που ζητούσαν για να πάνε μέχρι τα σύνορα. 6.000 δραχμές. Και του λέω, περάστε, πάρτε τις 6.000 δραχμές. Ευχαριστώ και λοιπά. Φεύγα, δεν θέλω τίποτα. Δεν τα στείλα εγώ, τα στείλε άλλο. Τον άνθρωπο δεν ξέρω, μπορεί να είναι μαζί μας, απόψε δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε μου είπε τι τα έκανες, ούτε τι τα έφτιαξες, τίποτα. Μου έβαλε τη στιγμή αυτή εδώ μπροστά μου που σα δείχνω, 10.000 δραχμές μέσα στο χέρι σε ένα χαρτί. Αυτή είναι η ανώνυμη άνθρωπη του Θεού. Έφυγε, λέει, δεν τον είδε κανείς. Συνηθίζησαν όμως, λέει, έπειτα, στη συνέχεια αναφέρει, θα το έχετε διαβάσει, ότι συνηθίζησαν κάπου. Πού λέτε, στην ταβέρνα? Όχι. Στο γήπεδο? Ούτε. Στο σινεμά? Τηλεόραση γειτονική? Όχι. Ακούστε πού συνηθίζησαν. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Τι λέει εσύ Χριστέ στο ναό, το ιερό? Εκεί είναι το σπίτι μου. Τον πρώτον που θα συναντήσω όταν θα έρθει στην εκκλησία δεν είναι ο παπάς, ούτε ο ψάλτης, ούτε η φιλόπτωχος κύριε από το σφαίρι που το δίσκο είχα φωνάξει για να δείξει εκεί πέρα. Ω, είναι ο κύριος του ναού, είναι ο Χριστός, πρώτος που βάζει το ναό. Και με αυτό να λογαριαστεί και να υπολογίσει πώς θα εισέλθει στο ναό. Διότι στο ναό εισήλθες, αυτόν άξιον ομολόγησα. Αυτόν που θα συναντήσει εκεί είναι αυτός. Δεν είναι η συγγενή σου, συντροφιά που θα κάνει το γάμο για να βάλει την πιτζάμα στο παντελόνι να μου έρθει. Δεν είναι, είναι ο Χριστός πρώτος. Θα λέει μονός του εν ημέρα Κρίσω που βεβηλώνει τον ναό του. Μετά τα αυτά λέει ευρύστη αυτόν ο Ιησούς σε τον ναό. Και είπαν αυτοί. Είδε ήδη η γέγονα. Όσο και του λέει έγινε καλά, ε. Μη και τι αμάρτανε ή να μη χειρονθεί τι γέννησε. Μην πάθει χειρότερα. Ξέρετε και οι γιατροί το λένε αυτό. Πρόσεξε μην ξανακινήσει, λέει. Μην ξανακινήσει. Άμα ξανακινήσει, πάει κάτω κάτω. Θα έχει ονοσιβάδα. Θα βγει κάτω στο γυαλό. Δεν στέκεται πουθενά. Ή να μην χειρονθήσει ή γέννηται. Και εκεί έγινε η γνωριμία του ανθρώπου με τον ναό, με τον Χριστό. Και είχε την τόλμη πάλι αυτό. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε του, λέει. Κύριε,
ο Ιησούς εσύν ο ποιήτας εμέ η γη. Μην τρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό σήμερα εμπλήρους προς το αιώνα, που γι' αυτόν συνυπάγεται το αυτό το πράγμα, ξέρετε, αφορισμό, αποκοπή, αποσυνάγωγο, ούτε δουλειά, ούτε γυναίκα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Και εν τούτη, σήμερα εμείς τον θάψαμε τον Χριστό, ούτε έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι βέβαια να βάλουμε λουφείο, αλλά να μιλήσουμε και πίστη. Κύριε, σήμερα είναι αυτό. Κύριε, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Κοπέλα μου, αυτό που φοράς δεν είναι έτσι. Κυρά μου, εσύ που δεν κάνεις παιδιά δεν είναι έτσι. Εσύ που δεν κάνεις το άλλο δεν είναι έτσι. Ομολογήσουμε αυτό που πρέπει να ομολογήσουμε. Αν δεν ομολογήσουμε, εμείς τι θα ομολογήσουμε. Αν αυτοί που πήραν το πρώτο το χριστιανισμό δεν τον ομολογούσαν σ' άλλους. Εμείς τώρα θα προσκυνούσαμε τον αληθινό Θεό ή θα είχαμε κάνει άλλους 500 θεούς και αυτό θα είχαν πάει στον Όλυμπο για σε καλοκαίριασμα. Στις 12 θα είχαν κάνει 500. Αλλά για να ομολογούν αυτοί έχουμε αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό καλούμεθα και εμείς να ομολογούμε. Εξ αυτών λοιπόν βλέπετε αποδεικνύεται η δική διδασκαλία και, και δογματική διδασκαλία. Αποδεικνύεται ο Χριστός ο Θεός και οι υποχρεώσεις ημών των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους. Αυτός σε κατέβει, έγινε άνθρωπος, σε βόησε τον άνθρωπο, έτσι και εμείς για το χαρτίρι το δικό του.